νοσοκομείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Το θέμα της ομιλίας μου είναι η κολπική μαρμαριγή στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα. Είναι μια η συνύπαρξη των δύο αυτών νόσων, είναι αρκετά συχνή και πώς να μην είναι συχνή, αφού η καθεμία ξεχωριστά είναι αρκετά συχνή νόσος που απαντάται στην καρδιολογία. Φαίνεται στην εποχή της θρομβόλησης να αφορούσε το 6,8 έως 21% των ασθενών. Ποσοστά που συνεχίστηκαν και στις πρώτες μελέτες όπου εισήχθη η επίγουσα και η πρωτογενής αγκιοπλαστική. Και πώς άλλωστε να μην είναι συχνή η συνύπαρξη όταν οι δύο αυτές νόσοι μοιράζονται σχεδόν τους ίδιους ή πολλούς τέλος πάντων παράγοντες κινδύνου όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, η ηλικία. Τώρα, η συχνότητα φαίνεται να μειώνεται όσο περνάει ο καιρός στις πιο σύγχρονες μελέτες, πράγμα που αντανακλά πιο πολύ την καλύτερη θεραπεία όλων αυτών των παραγόντων που προαναφέραμε. Έτσι, σε πιο καινούργιες μελέτες φαίνεται να φτάνει κοντά στο 5%. Όταν μιλάμε όμως για κολπική μαρμαριγή, δεν μιλάμε για μία οντότητα, κυρίως πρόκειται για δύο ομάδες ασθενών. Οι ασθενείς με προϋπάρχουσα κολπική μαρμαριγή που σε κάποια φάση της ζωής τους παθαίνουν ένα οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και οι ασθενείς που παθαίνουν το οξύ στεφανιαίο και λόγω του οξύ στεφανιαίο ξεκινάει να εμφανιστεί σε κολπική μαρμαριγή. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ομάδων όσον αφορά την πρόγνωση. Κυρίως σε αυτό προσπαθεί να απαντήσει μία μεγάλη registry από την Ελβετία με πάνω από 35.000 ασθενείς και προσπαθεί να συγκρίνει την προγνωστική διαφορά στην πρόγνωση μάλλον μεταξύ των δύο αυτών ομάδων της κολπικής μαρμαριγής. Έτσι φαίνεται οι ασθενείς με προϋπάρχουσα κολπική μαρμαριγή να είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και να μοιράζονται ένα μεγαλύτερο φάσμα συνοσηρωτήτων όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, προϋπάρχουσα στεφανία νόσο, η περιφερική αγκιοπάθεια και η καρδιακή ανεπάρκεια. Οι ασθενείς αυτοί επίσης τείνουν να παρουσιάζονται λιγότερο με ST elevation και πιο πολύ με non-ST elevation εμφράγματα και να έχουν πιο πολύ άτυπο πόνο. Σε αντίθεση, οι ασθενείς με νοεμφανιστή σε κολπική μαρμαριγή εμφανίζονται πιο συχνά με ST elevation εμφράγματα, έχουν πιο τυπικά συμπτώματα, αλλά παρουσιάζονται με πιο σοβαρή κατάσταση στα επίγοντα πνευμονικό είδημα, καρδιογενές σοκ ή cardiac arrest. Διαφορά φαίνεται να υπάρχει και στη θεραπεία που παίρνουν οι δύο αυτές ομάδες ασθενών. Έτσι φαίνεται μια μεγάλη διστακτικότητα στο να δοθεί αντιαιμοπεταλιακή αγωγή ή ασπιρίνη στους ασθενείς οι οποίοι έχουν προϋπάρχουσα κολπική μαρμαριγή. Διστακτικότητα που μάλλον αντανακλά τις συνοσηρότητες στη μεγαλύτερη ηλικία αλλά και το φόβο για αιμορραγικά, μιας και αυτοί οι ασθενείς παίρνουν αντιπυκτικά φάρμακα. Αντίθετα, η ομάδα των ασθενών με νεοεμφανιστή σε κολπική μαρμαριγή έλαβε τη σωστή αγωγή. Φαίνεται στην ομάδα αυτή να υπερτερούν πολύ τα αγιοσυσπαστικά και η νότροπα φάρμακα και τα διουρητικά, γιατί όπως προαναφέραμε, οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζονται με πιο σοβαρή συμπτωματολογία. Τώρα, μια σημαντική διαφορά που παίζει ρόλο και στην πρόγνωση είναι ότι η διστακτικότητα αυτή υπάρχει και για τη συχνότητα που οι ασθενείς με προϋπάρχουσα κολπική μαρμαριγή μεταφέρονται για αγκιοπλαστική, για στεφανιογραφία και αγκιοπλαστική. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός, πράγμα που και αυτό μάλλον οφείλεται στο φόβο για τα αιμορραγικά επεισόδια λόγω των φαρμάκων και της μεγαλύτερης ηλικίας. Ευτυχώς η τάση αυτή φαίνεται να βελτιώνεται όσο περνάει ο καιρός. Βλέπουμε πόσο έχουν αυξηθεί οι ασθενείς που παραπέμπονται για, με προϋπάρχουσα κολπική μαρμαριγή που παραπέμπονται για επαναγκύωση. Παρ' όλα αυτά, ο απόλυτος αριθμός παραμένει μικρότερος από την ομάδα σίγουρα των ασθενών χωρίς κολπική μαρμαριγή και ακόμα και από την ομάδα των ασθενών με νεοεμφανιστή σε κολπική μαρμαριγή.
Στον αφορά τη θνητότητα, και οι δύο αυτές ομάδες παρουσιάζουν πολύ αυξημένη θνητότητα. Η προϋπάρχουσα κολπική μαρμαριγή τετραπλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου στους ασθενείς συγκριτικά με την ομάδα των ασθενών χωρίς κολπική μαρμαριγή. Ευτυχώς και σε αυτό και στην θνητότητα υπάρχει τάση μείωσης, που και αυτό αντανακλά με τη σειρά του την τάση για πιο εντατική θεραπεία στην ομάδα αυτή. Το ερώτημα που προκύπτει στους ασθενείς με νοεμφανιστής ακολπική μαρμαριγή είναι το αν χρειάζονται ή για πόσο καιρό χρειάζονται αντιπυκτικά φάρμακα. Στο ερώτημα αυτό, μια άλλη μελέτη από το EuroPACE το 16 καλείται να απαντήσει. Στην Registry αυτή μελετήθηκαν πάνω από 85.000 ασθενείς που εισήχθησαν επιγόντως σε διάφορα τμήματα των νοσοκομείων. Βλέπουμε πόσο συχνή είναι η νεοεμφανιστή ακολπική μαρμαριγή σε διάφορες κλινικές. Φτάνει και ακόμα και το 42% στα επίγοντα καρδιοθωρακικά. Στη μελέτη αυτή φάνηκε ότι ο κίνδυνος για εγκεφαλικό επεισόδιο και μάλιστα ο πρώιμος μέσα στο νοσοκομείο κίνδυνος σχεδόν τετραπλασιάζεται συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς κολπική μαρμαριγή. Μάλιστα, ο κίνδυνος αυτός φαίνεται να εξαρτάται από το CHADVA score, από τις συνοσηρότητες δηλαδή, με τους ασθενείς με CHADVA score από 3 να έχουν πολύ μικρό κίνδυνο σε αντίθεση με τους υπόλοιπους. Έτσι, τα guidelines αυτό που προωθούν είναι το να χρησιμοποιούμε τα ίδια φάρμακα στην ομάδα της νεοεμφανιστής ακολπικής μαρμαριγής με την προϋπάρχουσα ακολπική μαρμαριγή όσον αφορά την προφύλαξη από εγκεφαλικά επεισόδια, αν και παραδέχονται ότι χρειάζονται πιο πολλές μελέτες για να ξεκαθαριστεί το θέμα αυτό. Τι φοβόμαστε πιο πολύ στις ασθενείς με κολπική μαρμαριγή και οξέα στεφανία σύνδρομα, κυρίως τις αιμορραγίες. Είναι ασθενείς που πρέπει να λάβουν αντιπυκτικά φάρμακα, αλλά και συνδυασμό δύο αντιαιμοπαταλιακών φαρμάκων. Αυτό ονομάζεται τριπλή θεραπεία και συνδυάζεται με πολύ αυξημένες αιμορραγίες, δυστυχώς πολύ πρόημα στην έλεξη της θεραπείας, μην αφήνοντας κανένα παράθυρο ασφάλειας από την έναρξη της αγωγής αυτής. Έτσι, οι προσπάθειες που γίνονται με τις πολύ γνωστές μελέτες που ακολουθούν είναι ακριβώς πάνω σε αυτό, στο να μειώσουμε ή να αφαιρέσουμε εντελώς την ανάγκη τριπλής θεραπείας. Οι πολύ γνωστές δύο πρώτες μελέτες, η Γουστ και η Ιζα Τρίπλε, απέδειξαν ότι η διπλή αγωγή με ένα αντιπυκτικό και ένα αντιαιμοπαιταλιακό είναι πιο ασφαλής όσον αφορά τις αιμορραγίες, χωρίς να βρίθει στην αποτελεσματικότητα όσον αφορά τα ισχυμικά επεισόδια. Οι άλλες τρεις ή τέσσερις μελέτες που ακολούθησαν, οι πολύ γνωστές Pioneer, Dual, Augustus και τώρα η Entrust, ασχολήθηκαν, πρώτα απ' όλα επιβεβαίωσαν αυτόν τον κανόνα, ότι η διπλή αντιαιμοπαιταλιακή αγωγή υπερέχει σε θέματα ασφάλειας και επίσης επιβεβαίωσαν ακόμα και ότι τα καινούργια αντιπυκτικά φάρμακα υπερτερούν έναντι της βαρφαρίνης. Έτσι, τα αποτελέσματα των μελετών αυτών αντανακλώνται και στις οδηγίες, από τις οδηγίες του 17 που προτιμόταν για τα πιο υψηλού ρίσκου για ισχυμικό κίνδυνο ασθενείς 6 μήνες τριπλή αντιαιμοπαιταλιακή θεραπεία. Βλέπουμε ο χρόνος αυτός να μειώνεται στον ένα μήνα, στη μια εβδομάδα, στις καινούργιες οδηγίες. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια κατηγορία που ονομάζεται θρόμβωση του στέντ, όπου βλέπουμε σε όλες τις μελέτες, παρόλο που δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σημαντικό, δεν είναι στατιστικά σημαντικό, οι θρομβώσεις είναι πολύ λιγότερες στην ομάδα των ασθενών με τριπλή θεραπεία. Επίσης, αυτό να προσθέσουμε ότι στις μελέτες αυτές δεν χρησιμοποιήθηκαν, δεν εντάχθηκαν ασθενείς με πάρα πολύ υψηλό ισχυμικό κίνδυνο, όπως είναι οι ασθενείς με δύο στέντ, το ένα μας στέντ in στέντ, ή οι ασθενείς με διχασμούς, δηλαδή οι πολύ complex PCI. Το τελευταίο ερώτημα είναι για το ρόλο των καινούριων και πιο δυνατών αντιαιμοπαιταλιακών φαρμάκων, συγκριτικά με την κλοπιδοβέλη, δηλαδή την τικαγκρελόρη και την πρασουγρέλη, αν έχει θέση στη θεραπεία των ασθενών αυτών. Σίγουρα, όταν αυτά αποτελούν μέρος της τριπλής αντιθρομβωτικής θεραπείας,
αυξάνουν κατά πολύ την πιθανότητα αιμορραγίας. Παρόλα αυτά, όταν χρησιμοποιούνται σε μένους στη διπλή αγωγή, όπως φαίνεται από την Αυγούστου, στην οποία αποτελούσε μια ομάδα 6,2% που πήραν την Καγκρελόρη, φαίνεται ότι η χρήση τους να μην αυξάνει στατιστικά τις αιμορραγίες, δηλαδή να είναι σχετικά ασφαλής. Όμως, λόγω των μικρών ποσοστών, του μικρού αριθμού ασθενών που χρησιμοποιήθηκαν, σίγουρα χρειάζονται πιο πολλές μελέτες για να ξεκαθαριστεί το θέμα αυτό. Τελειώνοντας στα μηνύματα, σίγουρα η εμφάνιση κολπικής μαρμαριγής ή η προϋπάρχουσα κολπική μαρμαριγή έχει μεγάλη προγνωστική σημασία, αυξάνοντας σημαντικά την ενδοσονοσοκομιακή και την απότερη θνητότητα στους ασθενείς που νοσηλεύονται με οξέα στεφανία σύνδρομα. Η νεοεμφανιστήσα κολπική μαρμαριγή παρουσιάζεται κυρίως στα ST elevation εμφράγματα, συνδυάζεται πολλές φορές με cardiac arrest ή με αιμοδυναμική κατέρριψη των ασθενών αυτών και κυρίως αποτελεί ένα καθρέφτη της πιο βαριάς αιμοδυναμικής κατάστασης των ασθενών αυτών. Παρόλα αυτά, ενέχει και αυτή με τη σειρά της τον ίδιο κίνδυνο για εγκεφαλικά επεισόδια, οπότε συνίσταται παρατεταμένη αντιπυκτική αγωγή. Η τριπλή θεραπεία, αντιπυκτική θεραπεία στους ασθενείς με κολπική μαρμαριγή και οξέα στεφανία σύνδρομα, δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί για πόσο χρόνο χρειάζεται στους ασθενείς που έχουν πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο για θρόμβωση του stent. Παρ' όλα αυτά, στο μεγαλύτερο μέρος των ασθενών φαίνεται ότι η διπλή θεραπεία και ειδικά η διπλή θεραπεία με NOACs, με τα καινούργια τυπηχτικά, είναι σίγουρα πιο ασφαλής αλλά και το ίδιο αποτελεσματική με την τριπλή αγωγή. Όσον αφορά την χρήση των σύγχρονων αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων, αν και έχουν πάρει μια ένδειξη 2β στις τελευταίες οδηγίες, παρόλα αυτά, πάντα στα πλαίσια της διπλής αγωγής, παρόλα αυτά χρειάζονται πιο πολλές μελέτες για να δούμε την ασφάλειά τους και την αποτελεσματικότητά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δημόπουλο για την πολύ διευκρινιστική παρουσίαση σχετικά με την κολπική μαρμαριγή στα οξέα στεφανιά σύνδρομα, αλλά και για το γεγονός ότι ήταν εξαιρετικά συνεπής στο χρόνο του. Μόνο μία ερώτηση από εμένα. Θα ήθελα λίγο μια διευκρίνηση σχετικά με το πώς και πότε ξεκινούμε τα αντιπυκτικά και ειδικότερα τα νέα αντιπυκτικά σε έναν ασθενή με new onset AF σε οξύ στεφανία σύνδρομο. Η new onset AF ουσιαστικά θεωρούμε, θα πω αυτό τον τρόπο που χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο μου, είναι οι ασθενείς που έρχονται με το έμφραγμα και την new onset AF, οι ασθενείς που παρουσιάζουν την νεοεμφανιστή σε κολπική μαρμαριγή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Εμείς κατά κανόνα ξεκινούμε αντιθρομβωτική αγωγή με χαμηλού μοριακού βάρους υπαρίνη ή κανονική unfractionated υπαρίνη όσον αφορά τα στέμι. Από εκεί και πέρα γίνεται απευθείας φόρτιση με ασπιρίνη και προτιμάμε την κλοπιδογρέλη στους ασθενείς αυτούς. Και στη συνέχεια, μετά από 2 ή 3 μέρες, περνάμε στα καινούργια αντιπυκτικά. Την ασπιρίνη την κόβουμε στην 7η μέρα και συνεχίζουμε τους ασθενείς με διπλή αγωγή, συνήθως. Τώρα, αν πρόκειται για πολύ υψηλό θρομβωτικό κίνδυνο, κρατάμε για 1 μήνα την τριπλή αγωγή. Μία διευκρίνηση να κάνω. Σχετικά με το τι εννοούμε new onset AF, δηλαδή πολλοί νομίζουν ότι new onset AF είναι η κολπική μαρμαριγή, η παροξυσμική κολπική μαρμαριγή, η οποία γίνεται πρώτο διαγνωστή. Ουσιαστικά έχουμε new onset AF, μπορεί να έχεις μία εμένουσα κολπική μαρμαριγή, μία αντιληπτή και μη καταγεγραμμένη από έναν ασθενή, όπου για λόγους
διαφορετικούς, δηλαδή ένα οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου μπορεί να αποκαλύψει ή ένα οξύ στεφανίο σύνδρομο μπορεί να αποκαλύψει μη διαγνωστή σαρκολυπική νομαργή, η οποία ήταν εμένουσα στον ασθενή αυτόν. Αυτός ο ασθενής, επειδή είναι πρώτο διαγνωστή σαρκολυπική νομαργή, είναι νιώσα ATF. Μόνο ως διευκρίνηση το θέτω, για να μην θεωρήσουμε ότι όλα τα επεισόδια του νιώσα ATF είναι παροξυσμική κολπή νομαργή. Δεν είναι μόνο παροξυσμική κολπή νομαργή. Εγώ δεν έχω άλλη ερώτηση. Αν έχει ο συμπρόεδρος, ο κ. Αθανασόπουλος. Με ακούτε? Ωραία. Να παρουσιάσω...